ήρθατε. Κύριε Παπαδόπουλε, ξεκινούμε μαζί σας. Πώς σας φάνηκε και πώς εκτιμάτε αυτή την απόφαση για το 47,5%? Σίγουρα πρόκειται για μια ανησυχητική εξέλιξη. Πλην όμως οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι γνωρίζαμε από την αρχή ότι το κούρεμα θα είναι σημαντικό. Ίσως όχι στα ποσοστά που τελικά φαίνεται να έχει αποφασιστεί. Αυτό που... Αλλιώς τα εκτιμάει η κυβέρνηση. Περιμέναμε περισσότερα και ήρθαν λιγότερα, λέει. Δεν νομίζω ότι έτσι ακριβώς ήταν τα πράγματα. Ξεκινήσαμε στις αρχές, μιλούσαμε για 30%, σιγά σιγά πηγαίναμε πάνω-πάνω και φαίνεται ότι καταλήγουμε στο 47,5%. Όμως, αν θέλετε να ξεκινήσω λέγοντας το εξής, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι το κούρεμα ή το ποσοστό του κούρεματος καθ' αυτόν που είναι το πρόβλημα. Γιατί το σημαντικό στόχος που θα πρέπει να επιδιώκουμε να πετύχουμε θα είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης που αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχει απολεστεί, ιδιαίτερα όσον αφορά το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι φαίνεται ότι καταλήγουμε σε αυτές τις αποφάσεις για ακόμα μια φορά μέσα από μια διαδικασία αντιπαλότητας, διαμάχης με την Τρόικα και την Κεντρική Τράπεζα. Ενώ θα έπρεπε να συνεργάζονται οι κυβερνητικές πλευρές, η κυβέρνηση, η Κεντρική Τράπεζα, έτσι ώστε να καταλήγουμε μέσα από ένα διάλογο σε μια λύση που θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του τραπεζικού συστήματος, βλέπουμε για ακόμα μια φορά τη συντήρηση ενός κλίματος αντιπαράθεσης, το οποίο δυστυχώς εντείνει την αβεβαιότητα, την αστάθεια που αυτή τη στιγμή δυστυχώς ταλανίζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου. Επομένως, αυτό που εγώ θα ήθελα να ακούσω τις επόμενες μέρες δεν είναι το ποσοστό του κουρεματός, αλλά το σχέδιο που έχουμε μπροστά μας. Για το πώς θα σταθεροποιηθεί η τράπεζα, πώς θα σταματήσουν οι εκροές των καταθέσεων, πώς θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση και πάνω απ' όλα είναι ώρα να ξεκινήσει μια διαφάνεια. Αυτή η μυστικοπάθεια που διαπιστώνουμε τους τελευταίους μήνες σε σχέση με όλα τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου πρέπει να τερματιστεί. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η ζημιά. Τώρα ξέρουμε ποιο θα είναι το κούρεμα, για παράδειγμα. Από τη μία είναι οδυνηρό, από την άλλη είναι θετικό το γεγονός ότι έχουμε μια ξεκάθαρη απόφαση. Ναι, για τι πράγμα μιλάτε όταν αναφέρεστε σε μυστικοπάθεια? Κανένας δεν γνωρίζει, για παράδειγμα, ποια είναι η κατάσταση η χρηματοπιστωτική της συγκεκριμένης τράπεζας. Ποια είναι Κύπρο, εννοείται. Φυσικά. Οι ισολογισμοί της τράπεζας. Εφόσον έχουν εργοδοτήσει έναν οργανισμό, έναν οίκο, το KPMG, για να τους το πει αυτό και μόλις τους το είπε. Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αν το πρόβλημα μας ήταν οι οίκοι να γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση, αυτό θα το είχαμε λύσει. Ο κόσμος τι είναι που σκέφτεται και τι ακριβώς, τι εντύπωση έχει για την τράπεζα είναι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και το κλίμα δυστυχώς που διαπιστώνεται μέσα στους καταθέτες και της τράπεζας και αλλού. Προς αυτό το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας. Επομένως, εγώ θα ήθελα να δω να τερματιστεί αυτή η διαδικασία αντιπαράθεσης. Προτιμούσα να έβλεπα περισσότερη συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και την κυβέρνηση και των υπόλοιπων πολιτικών σκηνικών της χώρας μας, έτσι ώστε να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με μεγαλύτερη αξιοπιστία απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Και άμεση διαφάνεια, να γνωρίζει ο κόσμος ποια είναι η ζημιά, να γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των καταθετών και για αυτήν την τράπεζα, αλλά και για τις άλλες. Επειδή οφείλουμε να σημειώσουμε και να τονίσουμε ότι τα προβλήματα της Τράπεζας Κύπρου δεν θα μείνουν στην Τράπεζα Κύπρου να συνεχιστούν. Θα επεκταθούν και θα συμπαρασύρουν μαζί τους και τις υπόλοιπες τράπεζες, τουλάχιστον τις κυπριακές. Επομένως, θα πρέπει όλοι αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε σε αυτόν τον αντικειμενικό σκοπό. Και οφείλω εγώ να διατυπώσω τον έντονο μου προβληματισμό ότι μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχουμε μπροστά μας ένα ξεκάθαρο σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας ή τουλάχιστον αυτό το σχέδιο αμφισβητείται. Για παράδειγμα, το ζήτημα του διαχωρισμού μεταξύ της επενδυτικής τράπεζας και της εμπορικής τράπεζας. Δεν έχουμε τη διαφάνεια που θα ήθελα και βλέπουμε ότι έστω και αν έχουμε την απόφαση του κουρέματος, ενδεχομένως να έχουμε περαιτέρω δεσμεύσεις των καταθέσεων, κάτι που θα έπρεπε να έχει να αποφευχθεί. Ο κόσμος πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις καταθέσεις του για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας που αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει ολόκληρη η κυπριακή οικονομία. Και ελπίζω ότι. Το αντίκτυπο προφανώς εδώ, κύριε Παπαδόπουλε, είναι τα αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα ενώ τα μη κουρεμεν ελεύθερα με κίνδυνο να τα σηκώσουν και να φύγουν, ή τα αφήνουμε, διότι εάν ήταν σίγουρο ότι θα τα σηκώσουν και θα τα ρίξουν στην οικονομία, νομίζω ότι πολλοί θα ήθελαν
οι περισσότεροι από εμάς, να γίνει έτσι και να κινηθεί λίγο η μηχανή. Αν όμως είναι να τα σηκώσουν και να τα πάρουν κάπου αλλού, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, όλα είναι συνδεδεμένα. Και αυτό είναι σίγουρο και δεδομένο. Δεν μπορούν να έρθουν τα περιοριστικά μέτρα αν δεν κερδιθεί αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης, αλλά δεν θα κερδιθεί το κλίμα εμπιστοσύνης όταν ο κόσμος νιώθει ότι τα χρήματα του είναι εγκλωβισμένα σε μια τράπεζα. Mm-hmm. Επομένως, το ένα φέρνει το άλλο. Και θα πρέπει να ακριβώς να επικεντρωθούμε στην προσπάθεια ανάκτησης της εμπιστοσύνης της τράπεζας, της συγκεκριμένης, αλλά και ολόκληρου του συστήματος. Και αυτό δυστυχώς είναι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να επιτυχάνεται. Κάτι ακόμη, μπορείτε να μας δώσετε μια ερμηνεία πώς γίνεται να παίρνουμε 10 δις ως δάνειο από τους δανειστές μας με συγκεκριμένους όρους και μέσων όρων πιτοκίου 2,5 και όταν είναι να πάρουμε από το κύριο το 1,5 το τμήμα του, ναι, για τον συνεργατισμό που εξ αρχής ήταν προγραμματισμένο για τον συνεργατισμό και ανακοινωμένο. Να το λέμε ότι το επιτόκιο, συγγνώμη, δεν θα είναι 2,5 για εσάς ειδικά, θα είναι 10. Ναι, επειδή τα χρήματα δεν θα δοθούν στο κράτος, αλλά σε τράπεζα, στο συνεργατισμό. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι που θεωρεί ότι αν δεν δοθεί έναν ανταγωνιστικό επιτόκιο, τότε δίνεται ένα πλεονέκτημα στο συνεργατισμό που δεν το έχουν οι υπόλοιπες τράπεζες. Και επομένως εγείρονται ζητήματα ανταγωνισμού. Ως κρατική ενίσχυση. Ως κρατική ενίσχυση. Από την άλλη όμως, φυσικά, εμένα πραγματικά με ξενίζει αυτή η αποφασή, τουλάχιστον αυτή η προσέγγιση, επειδή υπήρχε μια διαφοροποίηση στην προσέγγιση μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων από την αρχή. Γιατί κουρέψαμε τους καταθέτες της λαϊκής, αλλά δεν κουρέψαμε τους καταθέτες του συνεργατισμού. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός. Είναι μια πολιτική απόφαση. Άρα, γιατί τώρα να γίνεται ζήτημα διαφορετικής μεταχείρισης του συνεργατισμού σε σχέση με άλλες τράπεζες. Και όχι μόνο κουρέψαμε τους καταθέτες της λαϊκής, για παράδειγμα, και της Τράπεζας Κύπρου και δεν κουρεύουμε τους καταθέτες του συνεργατισμού, αλλά οι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου και της λαϊκής θα πληρώσουν και το μνημόνιο. Από τα χρήματα του οποίου θα πληρώσουμε τη στήριξη του συνεργατισμού. Άρα θα πληρώσουν δύο φορές κάποιοι. Επομένως, εδώ από την αρχή η απόφαση ήταν άδικη σε εισαγωγικά για κάποιους, αλλά αυτό το ξέραμε από την αρχή. Αν είχαν πρόβλημα με την άνηση μεταχείριση του συνεργατισμού, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ανταγωνισμού να το είχε γύρει αυτό το ζήτημα στην αρχή. Θα έπρεπε να απαιτήσει, για παράδειγμα, να κουρευθούν και οι καταθέτες του συνεργατισμού για να στηριχθεί ο συνεργατισμός. Όχι να έρχεται τώρα. Όταν φτάνουμε κοντά στη χρονική στιγμή της στήριξης του συνεργατισμού και να γίνεται ακόμα ένα επιπρόσθετο ζήτημα που προκαλεί ανασφάλεια και βεβαιότητα. Αυτή νομίζω είναι μια παντελώς λαθασμένη προσέγγιση. Και τώρα είμαστε σε έναν δρόμο. Λέμε ο δρόμος είναι δύσκολος. Το μεγάλο στοίχημα είναι όντως η εμπιστοσύνη πρώτα ημών των ιδίων στο τραπεζικό σύστημα. Όμως η εμπιστοσύνη, κύριε Ποταμή, δεν είναι κάτι που θα το κερδίσουμε με τηλεοπτικές διαφημίσεις ή με διαβεβαιώσεις πολιτικών. Γι' αυτό λέμε να προχωρήσει και η τράπεζα, να γίνουν ενέργειες, να βελτιωθεί όλος αυτός ο κύκλος εργασιών της, τα παλιά δάνεια, τυχόν προβληματικά, να δούμε να δίνονται λύσεις, γιατί μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα για να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα για να το ανακυκλώνουμε. Και σε αυτά που ακούστηκαν, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε και τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος άμεσα. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω σε ό,τι αφορά το συνεργατισμό. Είναι ακριβώς το αντίθετο που επιχειρηματολόγησα, ότι δεν πρέπει να γίνει κούρεμα. Γιατί λέω ότι η απόφαση της διαφορετικής μεταχείρισης του συνεργατισμού πάρθηκε στις αρχές. Δεν μπορεί τώρα κάποιοι να μετάνιωσαν και να λένε «Μα μεταχειριστήκαμε διαφορετικά τους συνεργατισμούς, άρα θα τους φορτώσουμε έναν επιτόκιο που δεν μπορούν να πληρώσουν, άρα οδηγούμαστε είτε με έμμεσο τρόπο είτε με άμμεσο τρόπο σε κούρεμα καταθέσεων». Αν ήθελαν να κουρέψουν και τον συνεργατισμό, αυτή η απόφαση έπρεπε να έχει πάρθει τότε στο Eurogroup. Δεν πάρθηκε εκείνη η απόφαση, πάρθηκε μια διαφορετική απόφαση. Επομένως, θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πρέπει να παραμείνουν συνεπείς. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Πρόεδρο ότι έγιναν εγκληματικά λάθη. Και το ένα λάθος έφερνε το άλλο, σαν χιονοστιφάδα, και σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, τα λάθη των οποίων μεγιστοποιήθηκαν από τους τραγικούς χειρισμούς της προηγούμενης κυβέρνησης. Σίγουρα την έκθεση που κοντιπλώνουμε σήμερα. Είχαμε το ΕΝΕΛΑ της λαϊκής, τον οποίο έπρεπε να μεταφέρουμε στην Τράπεζα Κύπρου γιατί δεν μπορούσε να καλυφθεί. Το οποίο ΕΛΑ δυστυχώς καλούνται σήμερα να πληρώσουν οι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου με έναν ψηλό ποσοστό κουρέμματος. Πώληση των καταστημάτων στην Ελλάδα, άλλο τραγικό λάθος. Επομένως, σίγουρα τα λάθη έγιναν. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε σήμερα. Είναι ένα θετικό βήμα ότι θα έχουμε μια ξεκάθαρη κατάληξη σε ό,τι αφορά το κούρεμα. Σίγουρα αυτό το σημειώνεται. Και παραλαμβάνω ότι δεν είναι το κούρεμα καθ' αυτό που θα είναι το πρόβλημα, έστω και αν είναι ιδιαίτερα ψηλό.
Εγώ θεωρώ και επιμένω ότι το πρόβλημα είναι το κλίμα αναβεβαιότητας και αστάθειας που δυστυχώς ήδη παρατηρείται και συντηρείται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο το χρηματοδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα στην Τράπεζα Κύπρου. Αυτά όλα που είναι θετικά βήματα έπρεπε να τα είχαμε κάνει σε λίγες μέρες. Αντί να τα κάνουμε σε λίγες μέρες, πήραμε μήνες και έχει τρομερή ευθύνη η Κεντρική Τράπεζα για αυτή την καθυστέρηση. Αλλά έστω και τώρα θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στον αντικειμενικό σκοπό. Ανάκτηση εμπιστοσύνης. Να εξέλθει η Τράπεζα Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης. Αλλά πραγματικά να εξέλθει. Όχι κάποιοι να θεωρούν στην Κεντρική Τράπεζα ότι θα ελέγχουν την Τράπεζα Κύπρου μέσω της λέγης. Πρέπει να δοθεί η Τράπεζα στους μετόχους της. Είναι μια επισήμανση η οποία ενδεχομένως χρήζει μιας πιο ολοκληρωμένης τοποθέτησης, διότι είναι κακιά λαϊκή η οποία θα είναι ο βασικός μέτοχος τώρα. Την οποία θα διαχειρίζεται η Κεντρική Τράπεζα. Μέσω της διαχειρίστρας που έχει διορίσει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Η Τράπεζα πρέπει να δοθεί στους μετόχους της. Πρέπει να φύγει από μέσα το κράτος, πρέπει να φύγει η Κεντρική Τράπεζα. Όποια και αν είναι οι χειρισμοί κυβερνητικοί, μπορεί να είναι καλοί, μπορεί να είναι κακοί, θα είναι καλύτεροι οι χειρισμοί εκείνων που διακυβεύονται τα χρήματα τους. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Εκείνη. Ναι, αλλά με τη διαχειρίστρια τι θα γίνει της κακής λαϊκής. Θα διαχειρίζεται τις μετοχές. Της λαϊκής. Ελπίζω, κύριε Ποταμίδη, δεν λέω. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ελπίζω κάποιοι να μην νομίζουν ότι θα ελέγχουν την Τράπεζα Κύπρου μέσω της λαϊκής. Θα δούμε στην πορεία. Η αφάνεια, εγώ επιμένω, απουσιάζει σε ό,τι αφορά την κατάσταση της συγκεκριμένης τράπεζας και ολόκληρου του συστήματος. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει, γιατί όταν δεν γνωρίζει ο κόσμος, δημιουργεί στο μυαλό του χειρότερα σενάρια. Που έρχονται πίσω και δυστυχώς συντηρούν και αμβλύνουν αυτό το πρόβλημα εμπιστοσύνης που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πρέπει να έρθουν αυτά τα μέτρα ανάκτησης εμπιστοσύνης, ξεκινώντας από την Τράπεζα Κύπρου. Πρέπει άμεσα να γίνουν τα βήματα αναδιάρθρωσης της τράπεζας και φυσικά παράλληλα να έχουμε τα μέτρα στήριξης της κυπριακής οικονομίας, να τα δούμε να υλοποιούνται. Ξεκινώντας με το πιο βασικό που είναι η μείωση των δανειστικών επιτοκίων, που δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν την έχουμε δει, επιμήκυνση των δανείων, που και πάλι μέχρι στιγμής βλέπουμε πράξεις και ενέργειες προς την αντίθετη κατεύθυνση από πλευράς της Κεντρικής Τράπεζας και μέτρα ανακουφίσεως οφειλετών. Πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να προστατεύσουμε τα σπίτια του κόσμου, πρέπει να προστατεύσουμε τα κυπριακά νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι αυτή η περίοδος. Να δούμε για πρώτη φορά ένα άστεγο στην Κύπρο. Για πρώτη φορά μετά το 1974. Πρέπει άμεσα να περάσουμε κώδικες διοντολογίας σε ό,τι αφορά όλες τις τράπεζες για το πώς ξεκινούν διαδικασίες ανάκτησης των περιουσιών που έχουν δεσμευμένες με υποθήκες ή με άλλους τρόπους. Πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο, να τους δώσουμε μία ανάσα για να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε την κυπριακή οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Μια γραπτή δήλωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προφανώς έχει σχέση με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της Γερμανικής Πρεσβείας. Η κυβέρνηση, βρισκόμενη στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της ΤΡΟΕΚΑ για την πρώτη αξιολόγηση, θα αποφύγει αχρίαστες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό, οι οποίες αποκλειστικά και μόνο εξυπηρετούν σκοπιμότητες εσωτερικής κατανάλωσης και δεν προσφέρουν στον καλύτερο δυνατό χειρισμό του μείζονος θέματος της πατρίδας μας αυτή τη στιγμή, που είναι η οικονομία, και ταυτόχρονα δεν προσφέρουν στη διαμόρφωση κλίματος ενότητας, αναφέρει ο κύριος Στυλιανίδης. Απλώς θα ήθελα να θυμίσω ότι τα γεγονότα και του πρώτου και του δεύτερου Eurogroup είναι ιστορικά καταγεγραμμένα και θα τύχουν της ιστορικής αξιολόγησης με την πάροδο του χρόνου. Ένα είναι σίγουρο και κοινώς αποδεκτό, ότι παρόλη την οδυνηρότητα των αποφάσεων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση διέσωσαν τον τόπο από το χειρότερο σενάριο της άταχτης και καταστροφικής χρεοκοπίας, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.